ως αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Γέφυρας, ήθελα, κύριε Γραμματέα, η συνεχή στήριξη, διότι αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Κέρκυρα με το ΙΕΠ τουρισμό. Γιατί μιλήσαμε για επαγγελματική κατάσταση. Για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Έχουν γίνει προσπάθειες από όλους τους φορείς, τους τοπικούς, αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι σε 9 Νοεμβρίου, που είναι η έναρξη των μαθημάτων, θα δούμε αν ανοίξει το ΙΕΠ Κέρκυρας. Και θέλουμε τη συνεχή στήριξη, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε το θέμα πάρα πολύ καλά, αλλά χρειάζεται περαιτέρω στήριξη το ΙΕΠ. Για μας είναι το Α και το Ω στην Κέρκυρα. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι για το θέμα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούμε συνέχεια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς εδώ ως Κέρκυρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι είναι, η εστίασή μας, τα ενοικιαζόμενα και τα μικρομάγαζα, λιανεμπόριο και η λαχοκοκαλιά, τα τουριστικά μαγαζιά. Εκεί, σε όλα πρόεδρε τα προγράμματα, τα οποία θα προτείνουμε και οι βοήθειες ως κεντρική ένωση και ως επιμελητήρια, θα πρέπει να έχουν τον τόνο της εποχικότητας. Είναι κάτι που συνέχεια το ξεχνάμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Τα μαγαζιά, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι αυτά ανοιχτά 3-4 μήνες. Δεν μπορούν να αντέξουν πλέον. Και με τη μικρή χρηματοδότηση. Θέλω να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε εμάς. Ευχαριστώ και οτιδήποτε κάνουμε, κύριε Μέχρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχετε κλείσει λίγο το σκοπό. Οτιδήποτε κάνουμε, θα έχετε ενημέρωση από εμάς. Ευχαριστώ.